θα πέσει των σημαντικότερων όρων εναντίον του Αντιχρίστου. Δεν θα πολεμήσει ο Αντίχριστος με τους δικούς του, θα πολεμήσει με το στρατόπεδο το οποίο είναι απέναντί του. Το στρατόπεδο αυτό είναι το στρατόπεδο των χριστιανών, οι οποίοι ακολουθούν τον Χριστό. Δι' αυτόν τον λόγο να έχουμε υπόψη ότι τούτο το έθνος, στο οποίο αξιώσουμε να βρισκόμεθα και γεννήθημε και ανετράφουμε και εγκαλουχήθημε, μετανάμεθα τον χριστιανισμό. Από αυτό το έθνος θα διεξαρτεί μεγαλύτερα πάλι η ενεργία του διαβόλου. Σκοπός τώρα του διαβόλου, σκοπός του Αντιχρίστου. Και αν θέλουμε να καταστρέψουμε ένα έθνος, το πρώτο το οποίο θα έχουμε ως στόχο καταστροφής θα είναι η γλώσσα και η ιστορία του έθνους αυτού. Αυτό το επέτυχαν ήδη. Αυτοί δε οι οποίοι επιτυχάνε αυτά τα μεγάλα κακουργήματα εναντίον τούτου του έθνους ονομάζονται οπαδοί της νέας εποχής. Θα το προσέξουμε τούτο το οποίο σας αναφέρω τώρα, διότι θα τα δούμε στη συνέχεια των κηρυγμάτων τα οποία θα έρθουν. Διερχόμεθα μία εποχή η οποία ονομάζεται εποχή του υδροχώου. Εκείνοι οι οποίοι μελετούν ορισμένα βιβλία ή περιοδικά και περισσότερο εκείνοι οι οποίοι ασχολούνται με τις αστρολογίες. Αυτοί λέγουν ότι εισήλθεν ο κόσμος, λέγουν, στην εποχή του υδροχώου. Τι είναι αυτός ο υδροχώος για να τον καταλάβουμε? Παρουσιάζεται ένα σύμβολο το οποίο έχει κάποιος ο οποίος κερνά νερό. Αυτός ονομάζεται υδροχώος, εκείνος ο οποίος σερβίρει νερό. Λέγουν ότι τούτη η εποχή είναι η εποχή του υδροχώου και ο υδροχώος αυτός φέρει το τέλος του κόσμου. Εις αυτόν τον κόσμο του υδροχώου βασιλεύει ένα όνομα το οποίο είναι τώρα αυτή τη στιγμή πολύ ακουστό στην συνείδηση του κάθενος. Εάν προσέξετε αυτούς τους πολιτικούς θα τους δείτε ότι ομιλούν και στην ομιλία τον αναφέρουν νέα εποχή. Αυτή η νέα εποχή όμως είναι και η καταστροφή πλέον του κόσμου. Και μέσα σε αυτόν τον κόσμο της νέας εποχής επικρατούν ορισμένα άλλα σημεία. Μεταξύ αυτών των σημείων είναι ο λεγόμενος αποκρυφισμός. Σας τα λέγω και θα προσπαθήσω να τα πω απλά για να μπουν μέσα στην συνείδησή μας, διότι αν δεν τα καταλάβουμε θα πέσουμε όπως πέφτει ο στρατιώτης μέσα στα νύχια του εχθρού. Και πρέπει να προσέξετε, είναι ίσως το πλέον σημαντικό σημείο των κηρυγμάτων τα οποία κάνουμε. Θα προσέξετε ιδιαίτερα, διότι ο στόχος δεν είναι εναντίον σας, αλλά εναντίον των παιδιών σας. Ο στόχος του Αντιχρίστου στρέφεται εναντίον της νεότητος. Και θα δούμε ορισμένα σημεία στην συνέχεια και να δείτε ότι εργάζεται ήδη και ο κόσμος κοιμάται. Βρίσκεται σε έναν ύπνο αδιαφορίας ή αγνίας. Άγνοια λέγει, σκοτώνει τον άνθρωπο η άγνοια. Δεν ξέρει, δεν γνωρίζω, λέει, δεν το ξέρα. Δεν το ήξερες, αλλά έπρεπε, όχι, δεν το γνωρίζεις. Επί παραδείγματι, αυτή τη στιγμή μου έρχονται
παιδιά μου τα περιμένα και λέγουνε πήγα στον τάδε μάθημα. Γιατί έπήγε στον μάθημα? Επήγα, λέει, για να μετήσει τα μάτια. Μα είναι δυνατόν ο διάβολος να διώχει το διάβολο? Είναι δυνατόν ποτέ όταν κάποιος πιστεύει ένα σπίτι και είναι μέσα ήδη και το πιστεύει και μπει ακόμη ένα ληστής μέσα να διώξει ένα τον άντρα, θα ληστεύουν και οι δυο. Δι' αυτόν τον λόγο πρέπει να είναι τα προσεκτική από εδώ και πέρα. Όχι όπου μας πουν να τρέχουν. Ήρθε σήμερα το πρωί μια άλλη περίπτωση. Έφυγα, λέγει, και πήγα στα Καλύβια. Στα Καλύβια γιατί πήγες? Διότι εκεί είναι ο πατήρ Βασίλειος, λέγει, και με σταυρώνει. Περίεργα πράγματα. Ο πατήρ Βασίλειος δεν είναι καν πατήρ, ούτε καν κληρικός. Εφόρεσε τα άσπρα καταχρηστικός και πλανεί τον κόσμο και επαληθεύει εκείνον το οποίο είπε ο Κύριος. Προσέχετε, λέγει, στους τελευταίους καιρούς θα σας φωνάζουν ότι εδώ είναι ο Χριστός και εδώ είναι ο Χριστός. Μη πορευτείτε πίσω αυτόν. Εκεί που θα είμαι εγώ, λέγει, θα είναι φανερό εκεί που θα βρίσκομαι. Δεν μπορείς να τρέχεις από εδώ και να πηγαίνεις επειδή σου είπαν ότι αυτός είναι ένας ο οποίος σταυρώνει. Αλλά τη στιγμή που σταυρώνει, ποιον καλεί? Εδώ είναι το θέμα. Ποιον επικαλείται? Επικαλείται τον Χριστό ή επικαλείται τον τρισκατάρα, τον οποίο σου τον φορτώνει γιατί να φύγεις σε κουρασμένος, φεύγεις κουρασμένος? Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε, αδελφοί μου. Για τούτα τα οποία λέγουμε αυτή τη στιγμή είναι πράγματα που πρέπει να τα βάλουμε πολύ καλά με τη ψυχή μας. Αποκρυφισμός, λοιπόν, νέα εποχή, είπαμε, είναι το όπλο του Αντιχρίστου στα σημέρα που διαρκώμε. Είναι το σύνθημα το οποίο έδωσε. Νέα εποχή, δηλαδή εποχή του Αντιχρίστου. Μέσα σε αυτήν την νέα εποχή υπάρχει η λέξη αποκρυφισμός. Αποκρυφισμός τι είναι τώρα? Αποκρυφισμός σημαίνει απλά, χωρίς τίποτε να το σκεπάζει, τούτο. Αποκρυφισμός σημαίνει κάτι κρυμμένο ή καλυμμένο μακριά από την θέα του κόσμου. Να μην το διώξω. Αυτό σημαίνει αποκρυφισμός. Τούτος ο αποκρυφισμός δυστυχώς επικρατεί στα σήμερα σε αυτά που διαρκώνουν. Μην νομίζετε ότι μπορώ να σας αποκαλύψω το σχέδιό μου, λέει ο Αντίχριστος. Και ο Αντίχριστος έχει έναν από το Θιβέτ, τον οποίο ονόμασε διδάσκαλον του και φέρει το όνομα Κουλ. Να τον θυμούμε και αυτόν, διότι θα τον αναφέρουμε πολλές φορές. Αυτός από το Θιβέτ, δηλαδή από την Κίνα, είναι αντιπρόσωπος του Αντιχρίστου, είναι δημιουργός της νέας εποχής, είναι αυτός ο οποίος κινεί τα νήματα εναντίον της ανθρωπότητος. Και τούτο το οποίο κάνουν εκεί είναι κρυμμένο μυστικό. Μπορεί να το δει ένας άνθρωπος. Γι' αυτό το ονομάζει και αποκρυφισμό. Είναι ένα μυστικό έργο, βαθιά κρυμμένο και χωρίς τυμπανοκρουσίες, χωρίς να γίνεται αντιληπτό, δηλαδή χωρίς να φωνάζει εδώ είμαι, ώστε η ιερά ενέργεια του να μην μπορεί να διοχετευτεί σε λάθος δρόμο ή πριν την κατάλληλη στιγμή. Δηλαδή θα εργάζεται, θα εργάζεται, θα εργάζεται,
όταν ο κόσμος πλέον εχμαλωτιστεί σε αυτήν την παγίδα του Αντιχρίστου. Όσους τρόπους κι αν σας αποκαλύψω, θα είναι πολύ λίγοι μπροστά σε εκείνους τους οποίους σήμερα διενεργεί αυτός ο διδάσκαλος της νέας εποχής. Πριν όμως να έχουμε υπόψη μας ότι αυτή η μόλυνση της ανθρωπότητος, η οποία θα αποκαλύπτεται από ημέρα εις ημέρα, όταν εμείς τη γνωρίζουμε, θα βλέπουμε τα σφαγίδα του διαβόλου. Στόχος, όπως είπαμε προηγουμένως, είναι μόνο τα παιδιά μας. Εις τους μεγάλους και εις εκείνους οι οποίοι είναι μέσα στην Εκκλησία, δεν θα μπορέσει να επιδράσει. Πλην όμως εκείνο το οποίο παρακολουθούμε είναι ότι τα παιδιά μας δεν έχουν καμία σχέση με την Εκκλησία. Οπότε εγκέρδισε σε ένα σημείο τώρα η νέα εποχή. Είναι 13 σημεία τα οποία θα τα δούμε στην συνέχεια ένα κατόπιν του άλλου και θα δούμε ότι μέσα σε αυτά τα 13 σημεία είναι πλεγμένα τα παιδιά μας τα οποία εμείς γεννήσαμε. Τα πράγματα ήδη είναι άσχημα, είναι λυπηρά τα φαινόμενα και όπως πάντοτε κοιτίδα πηγή αυτής της καταστροφής του κόσμου είναι η Αμερική. Από εκεί πηγάζουν όλα τα σχέδια του Αντιχρίστου. Στην Αμερική μην ξεχνάτε ότι κυβερνούν οι Εβραίοι. Την οικονομία της Αμερικής, τα πλέον ενεργά σημεία εκείνου του κόσμου της Αμερικής, δηλαδή τράπεζες, εφημερίδες, περιοδικά, επιχειρήσεις, όλα τα κυβερνούν οι Εβραίοι μέχρι σημείου που κρατούν και αυτόν τον στρατό της Αμερικής. Ένα παράδειγμα έχω να σας πω ότι την κατάληψη της Κύπρου την διήφθηνε εκείνο το διαβολικό όνομα που ονομάζεται Kissinger, όσοι ενθυμούνται αυτό το όνομα. Αυτός είναι καθαρός Εβραίος. Αυτός διήφθηνε όλη την επιχείρηση της εχμαλωσίας της Κύπρου από τους απίστους. Με τη συμμαχία βέβαια των μεγάλων αυτών, οι οποίοι ονομάζονται Άγγλοι, Γερμανοί, Γάλλοι και κλπ. Η Αμερική λοιπόν ευρίσκεται στα πρόθυρα να καταποντήσει ένα έθνος ολόκληρο και να το κατατάξει στην αφοσίωση και στην λατρεία του σατανά. Δεν μας ενδιαφέρει για αυτούς, μας ενδιαφέρει για την Ελλάδα. Δυστυχώς η Ελλάδα, αυτό το έθνος που κατοικούμε, παίρνει όλα τα συνθήματα από την Αμερική. Και ό,τι εμφανιστεί εκεί, όπως είναι η πανούκλα και η μεταδοτική ασθένεια, την άλλη μέρα την παρακολουθούμε να βρίσκεται στα παιδιά μας και να ακολουθούν αυτά τα μονοπάτια του σατανά. Ο Επουράνιος Θεός, ο οποίος κυβερνά τον κόσμο του, αγαπά τούτο το έθνος, το οποίο ονομάζεται Ελλάς. Δεν θα το εγκαταλείψει, δεν θα μας πάρει απελπισία και θα πούμε ότι θα εξαφανιστούμε. Ο Θεός αγαπά αυτό το έθνος. Γιατί το αγαπά? Διότι υπάρχουν
γόνες θα που γονατίσουν, μάτια που δακρύζουν, κόσμος που εξομολογείται, κόσμος που προσεύχεται, που νηστεύει, που αγρυπνεί. Δι' αυτόν τον λόγο θα κρατήσει τούτο το έθνος ο Θεός ως κόρηνο φθαλμό. Πλην όμως εμείς πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι να πολεμήσουμε αυτά στα σπαγίδα του Αντιχρίστου. Δεν θέλει ο Θεός να μην γνωρίζουμε τα σπαγίδα του διαβόλου για να μην νικηθούμε από τον Σατανά, διότι δεν αγνοούμε τα σχέδιά του, λέγει στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος. Με την βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, με τη μελέτη της Αγίας Γραφής, μπορούμε να γνωρίζουμε και να διακρίνουμε τα σημεία της νέας εποχής στην οποία έρχονται αυτοί να διαδώσουν στον κόσμο. Και πρέπει να μείνουμε μακριά από αυτά τα συνθήματα. Και μπορούμε να προστατεύσουμε πολύ ευκόλως τα παιδιά μας, πριν όμως πρέπει να γνωρίζουμε τους κινδύνους που ακολουθούν καθηκά στην ημέρα. Ο Λόγος του Θεού μας προτρέπει και μας λέει να αποφεύγουμε ότι είναι ανήθικο και να μένουμε πιστοί σε εκείνο το οποίο είναι καλό. Η αγάπη να είναι ειλικρινής, να μισείτε το κακό και να προσκολάσετε στο καλό. Αυτό λέει ο Θεός. Υπάρχουν όμως σήμερα τα ρεύματα, εκείνα τα οποία τα ακούμε, δεν τα λαμβάνουμε υπόψη. Και τι έγινε, λέει, τι είπε, λέει. Αυτό το ρεύμα ονομάζεται οικουμενισμός. Είναι ένα από τα φοβερά συνθήματα της νέας εποχής. Και αν προσέξετε πριν λίγες ημέρες, ο Πάπας της Ρώμης, κρυμμένος πίσω από την προβιά, από το δέρμα του προβάτου, κρυμμένος όπως είναι πάντοτε ύπουλος, κρυμμένος μέσα σε εκείνη την προβιά, μέσα σε εκείνο το δέρμα του προβάτου, είπε τούτα τα λόγια. Ποιος θα πρόσεξε? Αναγνωρίζουμε, λέγει, ότι οι Ορθόδοξοι έχουν το δίκαιο και πρέπει να τους ζητήσουμε συγγνώμη. Δεν έφερε όμως για τα πιο κεντρικά σημεία τα οποία έγιναν αιτία να γίνει ο Πάπας της Ρώμης. Σε αυτά δεν αναφέρθη. Ποιος κατάλαβε την παγίδα αυτή την οποία είπε ο Πάπας? Κανένα. Απλώς θα ακούσουμε αύριο ότι πρέπει να ενωθούν οι εκκλησίες. Τι είναι η Καθολική, αδερφή μου? Δεν ακούσες τον Πάπα ότι ζητά συγγνώμη? Δεν ανεφέρθη όμως ούτε δια το πρωτίον, ούτε δια το αλάθητον, ούτε δια το φιλιόφοβε, το οποίο είναι και το πιο φοβερό σημείο καταπατήσεως του Λόγου του Θεού. Φιλιόφοβε, τι σημαίνει? Είναι εκείνο το οποίο εισήγαγε ο Πάπας μέσα στο σύμβολο της πίστεως. Έρχεται ο κόσμος να βαπτίσει το μωρό. Γίνεται βάπτισης και φτάνουμε στο σημείο και λέω, όσοι είστε μέσα στην Εκκλησία με ένα σώμα, θα ανοίξουμε τη γλώσσα μας και θα απαντήλωμε τώρα το σύμβολο της πίστεως μας. Εάν είναι 50 άτομα, 3-4 ανοίγουν το στόμα. Τα άλλα μένουν και βλέπουν με αγωνία. Νομίζουν ότι είναι μια νέα γλώσσα την οποία δεν έχουν ποτέ ακούσει.
σύμβολο της πίστεώς μας, δηλαδή παρακαταθήκη της πίστεώς μας, κεντρικό σημείο της πίστεώς μας. Μόνον τούτο, εάν ερωτούσες τον Γεωβάν, ο οποίος σου χτυπά την πόρτα και του έλεγες «Πες μου το σύμβολο της πίστεώς σου», μόνο με αυτήν την φράση θα τον έβλεπε να το βάζει στα πόδια και να φεύγει, διότι δεν μπορεί να δει το σύμβολο της πίστεως. Μέσα εις ολόκληρο το σύμβολο της πίστεως μας υπάρχουν όλα τα 24 γράμματα. Λείπει μόνο ένα γράμμα. Θα το προσέξετε. Πάρτε το σύμβολο της πίστεως, ερευνάτε το και θα δείτε ότι μέσα το γράμμα ψι δεν υπάρχει. Που σημαίνει ψεύτης. Δεν υπάρχει. Όλα τα γράμματα, τα άλλα, τα 23 υπάρχουν. Το ψι δεν υπάρχει. Εάν σε αυτό το σημείο μόνο εγνώριζε ο κόσμος ότι πρέπει να το κρατούμε, να το διδάσκουμε στα παιδιά μας, δεν θα είμαι όπως είμαι αυτή τη στιγμή. Τα παιδιά θα οδηγεί η νέα εποχή για να μάθουν κάτι άλλο. Να μάθουν να κρεμάνε σκουλαρίκια στα αυτιά, να έχουν τα μαλλιά όπως οι γυναίκες, να εντύονται όπως οι γυναίκες και τας γυναίκας να τα εντύει όπως τους άντρες. Αυτή είναι η νέα εποχή. Κάθε κάθε ημέρα τα βλέπουμε μπροστά μας, δεν γνωρίζει ο κόσμος όμως γιατί γίνεται τούτο. Αυτό είναι όπως ο οδοστρωτήρας, ο οποίος πατά την πίσσα πάνω στον δρόμο για να δημιουργήσει εκείνη την άσπαθο, για να περνούν έπειτα τα βαριά μηχανήματα από πάνω. Πολλά αυτά τα οποία βλέπουμε δεν είναι τίποτε άλλο παρά μόνο μια προετοιμασία για να έρθουν αντίκτυπες. Το λέγουν δε καθαρά οι πατέρες της Εκκλησίας μας ότι όταν θα δείτε, λέει, τον άντρα και την γυναίκα και δεν θα μπορέσετε να τους ξεχωρίσετε, λέει, τότε είναι το τέλος του κόσμου. Τα λέμε οι πατέρες της Εκκλησίας. Ακούω με τη ρίχνη. Ποιος θα λαμβάνει υπόψη? Και δεν είναι μόνο τούτο. Το λυπηρό είναι ότι βλέπει τη μητέρα η οποία εκκλησιάζεται κατεκάστην ημέρα να κρατά το παιδί της, αν είναι κοριτσάκι, ντυμένο με τα παντελόνια. Να βλέπεις το γιο να τον κρατεί από το χέρι και να έχει τα μαλλιά όπως την γυναίκα. Να είναι δηλαδή ανώμαλο, φιλιπρεπές παιδί. Και το καναρώνει. Μα αυτό είναι το αντιχρίστο, δεν το ξέρει. Αδελφοί μου, οι οικουμενιστές χριστιανοί, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι φωνάζουν τώρα, φώναξαν ο Πάπας ότι πρέπει να ενωθούν οι εκκλησίες. Και φωνάζουν οι οικουμενιστές χριστιανοί ότι πρέπει να ενωθούν οι εκκλησίες. Πολύ ευχαρίστω. Με μια διαφορά όμως, πρέπει να πει η αιτία του διαχωρισμού. Δεν μπορεί να υπάρχει η αιτία που διαχωρίστη αυτό το οικοδόμημα της Εκκλησίας και έπειτα εμείς να θέλουμε να ενώσουμε τις Εκκλησίες. Εάν ο Πάπας έρθει και παραδεχτεί ότι τούτα τα οποία έχω είναι όντως λάθος και τα διώχνω, τα αποκηρύττω, τότε θα γίνει και η ένωση της Εκκλησίας. Εάν όμως ο Πάπας κηρύχθη ότι εγώ είμαι ο αλάχτητος που δεν κάνω λάθη, διότι μόνο ο Θεός δεν κάνει λάθη. Εάν εγώ κηρύττω ότι στο σύμβολο της πίστεως όπου αναφέρεται και στην Αγία Γραφή και στο Πνεύμα το Άγιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο. Ο Πάπας τι λέει? Και στο Πνεύμα το Άγιο λέει το εκ του Πατρός και του Υιού εκπορευόμενο. Και τι γίνεται?
δεν είναι μία αρχή έπειτα στην Αγία Τριάδα. Γίνονται δύο αρχές στην Αγία Τριάδα. Οπότε διαχωρίζει την Αγία Τριάδα. Χωρίζει αυτό το αχώριστο, το ενωμένο, το ένα, το οποίο είναι τρία και όμως είναι ένα. Το μυστήριο της Αγίας Τριάδος το χωρίζει ο Πάπας και καταπατεί την Αγία Γραφή. Εγένοντο δε μάχες φοβερές μέχρι διαχωρισμού της Εκκλησίας δι' αυτό το λεγόμενο φιλιόχβε. Φίλιο σημαίνει Υιός, κβέ σημαίνει και. Και στο Πνεύμα το Άγιον το εκ του Πατρός και του Υιού φίλιο κβέ εκπορευόμενο φιλιόχβε. Και έμεινε αυτό το φιλιόχβε, το οποίο πρέπει να το προσέχετε όταν το ακούετε, να ξέρετε τι σημαίνει. Να μην έχουμε άγνοια της πίστεως μας. Διότι με αυτή την άγνοια ο διάβολος θα έρθει να πιάσει τις ψυχές του. Αυτοί οι λεγόμενοι σήμερα χριστιανοί έχουν ένα λάθος. Δεν καταλαβαίνουν και δεν μπορούν να ξεχωρίσουν το καλό από το κακό. Αν ξεχωρίζαμε, αδελφοί μου, τι είναι καλό και τι είναι κακό, τότε τα πράγματα θα ήσαν διαφορετικά. Δεν το ξεχωρίζουμε. Υπάρχει ένας δρόμος. Αναφέρεται στην Αγία Γραφή που φαίνεται από τους ανθρώπους ότι είναι σωστός, αλλά στο τέλος οδηγεί στον θάνατο. Και τούτο το αναφέρουν οι παροιμίες. Ωστόσο ο προφήτης Δανιήλ είπε ότι στα σεσχάτα ημέρας ο Θεός θα αποκαλύψει στους ανθρώπους την αλήθειά του γύρω από τα οτρόπια γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στην ανθρωπότητα. Ο Θεός αγαπά και εμάς και τα παιδιά μας και δεν θα μας αφήσει να χαθούμε στην άγρια. Θα μας δώσει τη χάρη του ο Θεός και θα ανομήσουν οι άνομοι και δεν θα καταλάβουν τίποτε οι άνομοι, αλλά οι ευσεβείς θα εννοήσουν. Αυτό λέει ο προφήτης Δανιήλ. Η αγάπη της νέας εποχής συγκεντρώνεται στην απόρριψη του Ιησού Χριστού. Ένα άλλο σημείο. Διότι σήμερα, αδελφοί μου, καταδιώκουν τον Χριστό με όλη τους τη μανία οι άνθρωποι. Είναι το σύνθημα του Αντιχρίστου. Παράδειγμα, εάν ρίξουμε βλέμμα προσοχής στους αδερφούς μας, τους Σέρβους, οι οποίοι πολεμούν για να σώσουν την πίστη, την οικογένεια και την πατρίδα, θα δούμε ότι εκείνος ο αρχηγός των κάθεται μέσα στην Βουλή και δίπλα του κάθεται ο δεσπότης. Σηκώνονται δε όρθιοι, κάνουν προσευχήν στον Θεό, κάνουν το σημείο του Σταυρού, τυπώνουν το σημείο του Σταυρού στο στήθος των, στο μέτωπο του, όπως κάνουμε εμείς, και μετά κάθονται για να συζητήσουν. Ευρίσκονται όμως μέσα στη φλόγα του πολέμου και του θανάτου. Πέστε μου, σας παρακαλώ, είδατε ποτέ μια τέτοια σκηνή σε αυτό το έθνος που ονομάζεται Ορθόδοξο Χριστιανικό Έθνος? Είδατε ποτέ σας μέσα στην Βουλή να καθίσει ο Αρχιεπίσκοπος κοντά στον αρχηγό του κράτους? Ούτε υπήρξε, ούτε θα υπάρξει. Γιατί? Διότι το σύνθημα είναι να καταδιώξουμε τον Χριστό. Και τούτο το παρακολουθούμε μέσα στα στάσεις των σχολείων, μέσα στα σωματεία, μέσα στον στρατό, όπου κι αν περπατήσεις, μέσα στα πλοία, όπου κι αν κινηθείς, μόλις δουν τον Χριστό, αμέσως ηρωνεύονται. Είναι το σύνθημα της νέας εποχής.
Όμως, κι αν βλέπουμε την τεραστία εξάπλωση του αποκρυφισμού της νέας εποχής γύρω μας, αποκρυφισμός, επαναλαμβάνω και πάλι για να μείνει μέσα στη ψυχή μας. Είναι κάτι το οποίο γίνεται για να μην το καταλάβει ο κόσμος. Αυτή η νέα εποχή έχει ως βάθρο, ως θεμέλιο των αποκρυφισμών. Δεν θέλει να γνωρίζει ο κόσμος τι κάνει, πώς ενεργεί αυτή η νέα εποχή και η οπαδή της. Εμείς δεν πρέπει να αποκλίνουμε από τον δρόμο του Θεού. Τα παιδιά μας χρειάζονται. Γι' αυτά άλλωστε δεν ζεις πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Δεν εργάζεσαι ημέρας και νυχτός για αυτά τα παιδιά. Αυτά τα παιδιά πρέπει να τα διδάξεις όμως τους κινδύνους οι οποίοι υπάρχουν. Πρέπει να διατηρήσουμε καθαρό το μυαλό των παιδιών μας και το πνεύμα των παιδιών μας. Μα χρειάζονται άνθρωποι που θα οδηγήσουν αυτήν την νεότητα στον δρόμο του Θεού. Να απομακρύνουν τα παιδιά μας από το ρεύμα της νέας εποχής. Πρέπει να συμπαρασταθούμε και να περιβάλλουμε τα παιδιά μας με αγάπη. Και αυτοί ακόμη που εμπλανήθησαν στη νέα εποχή πρέπει να τους πλησιάσουμε, διότι αυτοί ευκόλως μετανοούν όταν ακούσουν το σωστό, την αλήθεια, και έπειτα γίνονται σύμμαχοι μαζί μας. Πεπρωμένο είναι, το είπε ο Χριστός μας, ότι περισσότεροι θα αρνηθούν τον Χριστό και ακόμη μπορεί να μας καταδιώξουν και να μας φυλακίσουν και να μας οδηγήσουν και στον θάνατο. Ωστόσο όμως πρέπει να πούμε σε όλους τους ανθρώπους όπου και αν βρίσκονται ότι η σωτηρία που επιτυχάνεται είναι μέσα στο στενό το μονοπάτι το οποίο είναι ο Χριστός, ότι στενή και τεθλιμμένη η οδός που οδηγεί στην ζωή μου. Το είπε ο ίδιος ο Χριστός μας και αυτή είναι η αλήθεια. Καθένας που θα με ομολογήσει εμπρός στους ανθρώπους, θα τον ομολογήσω και εγώ εμπρός τον Πατέρα μου τον Ουράνιο. Εκείνος όμως που θα με αρνηθεί εμπρός στους ανθρώπους, θα τον αρνηθώ και εγώ εμπρός τον Πατέρα μου τον Ουράνιο, ώστε με ομολογήσει εν τη γενεά τάφτη τη Μιχαλίδη και Μαρτωλό. Θα ομολογήσω και εγώ αυτόν ενώπιον του πατρός μου του Εμμανουήλ. Αδελφοί μου, ελάς τι σημαίνει. Ελάς σημαίνει η νεότης. Και αν διαπιστώσουμε την αλήθεια της νεότητος αυτή τη στιγμή, θα διαπιστώσουμε ότι ελάς δεν υπάρχει. Στο Βυζάντιο, όταν επρόκειτο να καταστραφεί εκείνο το έθνος, εκείνο το όνομα που επέτρεψε ο Πανάγατος Θεός να καταστραφεί, υπήρχε ακριβώς το ίδιο σημείο το οποίο υπάρχει σήμερα. Τι έγινε? Είχαν κομματιάσει την νεότητα εκείνοι οι οποίοι έλεγαν το πολιτική. Και άλλοι μεν εκ της νεότητος είχαν το ένα κόμμα και άλλοι το άλλο. Θέλετε να το δείτε και τώρα. Μα αυτό γίνεται κατεχά στην ημέρα. Εκείνοι που είναι στην Μακεδονία φωνάζουν τούτους που είναι εδώ προδότες. Και τούτοι που είναι εδώ φωνάζουν εκείνους προδότες. Δεν είναι ότι χωρίζονται για να ακολουθήσουν ένα ρεύμα αυτής της θεάς που λέγεται Μπάλα. Αλλά είναι ότι υπάρχει και η έφρα να μεταξύ. Και τι σημαίνει τούτο? Καταστροφή του του έργου. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος βλέπει αυτό, τον, αυτό
αυτών των φοβερών κινδύνων. Να βλέπεις τα παιδιά μας να αλληλοσπαράζονται το ένα εναντίον του άλλου. Γιατί? Για μια μπάλα. Αυτά όμως τα παιδιά μήπως μόνο τους οδηγούνται προς την καταστροφή. Φταίνει η μεγάλη αδερφή. Φταίνει όλοι μας. Και αν πάρουμε από τον πιο μικρό μέχρι τον μεγάλο, για να φτάσουμε έπειτα στο κύθαρο αυτό της κοινωνίας που ονομάζεται οικογένεια, θα δούμε ότι την ενοχή την έχουμε εμείς. Και είπε ο Θεός ότι αυτά τα παιδιά λέγει, τα οποία εγώ αγάπησα και τα βάλα μέσα στην αγκάλι μου, εκείνος που θα με τα σκανδαλίσει λέγει, γιατί πιστεύουν σε με, τον συμφέρει λέγει να κρεμαστεί στο λαιμό του μια μηλόπετρα και να καταποντιστεί στα βάθη της θαλάσσης, ώστις σκανδαλίσει εν ύπου τον αδελφό μου, τον ελαχίστον. Βουέλεγε διούτο σκάνδαλον έρχεται. Δείχνει ο Κύριος αυτός στην τηλεόραση όλη την ακαταξία του στάθμου του Αγίου. Παίρνει ένα τηλέφωνο από την μητέρα και διαμαρτυρείται η μητέρα ή ο πατέρας. Και ακούμε από αυτόν τον ανόητον άνθρωπο να λέει: και δεν κυβερνάς εσύ το παιδί σου, λέει, που το γέννησε να το πάρει να κοιμηθεί παρά μόνο το αφήνεις και βλέπεις. Αυτός ο ανόητος όμως δεν άκουσε την φωνή εκείνου του μεγάλου, ο οποίος λέει: αδίμονον σε εκείνον, λέει, που θα γίνει αιτία να μου σκανδαλίσει ένα μικρό παιδί. Δεν το άκουσε. Νομίζουν οι κύριοι αυτοί ότι συνεχώς θα διαφθείρουν την νεότητα, είτε με τις τηλεοράσεις, είτε με τις εφημερίδες, είτε με τα περιοδικά, είτε με τους κινηματογράφους, είτε με τα νυχτερινά κέντρα, και δεν θα δώσουν λογαριασμό. Θα έρθει στιγμή που αδίμονο, λέει, του συμφέρει αυτό που γίνεται αιτία να μας καταλύσει τα παιδιά μου, λέει, να δεθεί μηλόπετρα στο λαιμό και να καταποντιστεί στη θάλασσα. Ναι, αδελφοί μου, υπάρχουν άπτονα στοιχεία που αποδεικνύουν το εκπληκτικό αυτό σχέδιο του εχθρού, το οποίο οδηγείται εναντίον της ανθρωπότητας, που οδηγείται σε μια πλήρη κυριαρχία μέχρι το 2000. Μέχρι το χρόνο εκείνου έχουν βάλει στόχο να υποτάξουν όλη την κοινωνία και να την κυβερνήσουν με αρχηγό τον Αντίχριστο. Δεν εμφανίζεται, είναι μέσα στον κόσμο. Κάθε ένας που κάνει την ομαρτία είναι Αντίχριστος. Πριν όμως θα εμφανιστεί στο τέλος, όταν όλα θα είναι έτοιμα, θα εμφανιστεί αυτός ο αρχηγός του σκόπους, ο Αντίχριστος. Αδερφοί μου, νομίζουμε ότι ό,τι γίνεται στον κόσμο τούτον είναι τυχαίο. Όχι. Όλα είναι βάση σχεδίου και το σχέδιο το οποίο γίνεται είναι με ακρίβεια. Ένα άλλο παράδειγμα. Προσέξατε ότι γράφουν εφημερίδες και αναγγέλουν αυτά τα μέσα τα οποία διαφωτίζουν τον κόσμο, ότι μεγάλες τράπεζες συγχωνεύουν μικρές τράπεζες μέσα τους. Έχετε αντιληφθεί ότι μεγάλοι οργανισμοί, τελεί, συγχωνεύουν, καταπίνουν μέσα τους μικρούς οργανισμούς. Έχετε ακούσει ότι μεγάλα καταστήματα καταπίνουν αυτά τα μικρά καταστήματα. Τι είναι αυτό, δεν γνωρίζει ο κόσμος. Είναι σχέδιο του Αντιχρίστου και της νέας εποχής. Πρέπει ο κόσμος να γίνει ένα. Διότι αν δεν γίνει ένα, ο κόσμος δεν θα μπορέσει ο Αντιχρίστος να κυβερνήσει. Όλον αυτόν τον κόσμο θέλει να τον ενώσει, να τον κάνει ένα. Γι' αυτό και το σύνθημα της νέας εποχής είναι ότι όλοι είμαστε αδερφοί.
μαύροι, άσπροι, κίτρινοι, βουδιστές, βραχμανιστές, ινδουιστές, ινδουιστές, άπιστοι, πιστοί, πυρολάτες, μάγοι, κακούργοι, όλοι πρέπει να είναι μέρα, μα πώς, εάν δεν γίνουμε ένα, δεν θα μπορέσει ο Αντίχριστος να κυβερνήσει. Δι' αυτόν τον λόγο πρέπει όλα να τα έχουμε μπροστά μας και να τα βλέπουμε. Αυτός είναι ο τρομακτικός λόγος της επιθέσεως του μέχρις εξαντλήσεως του πνευματικού πολέμου που διεξάγουν ενάντια στα παιδιά μας οι δαιμονικές λεγεώνες του σατανά, η ηγεσία της νέας εποχής και τα εκατομμύρια των οπαδών τους που τους ακολουθούν σήμερα. Αυτός είναι ο λόγος ο οποίος ακριβώς ασχολούμεθα και εμείς αυτή τη στιγμή για να διαφωτίσουμε τα παιδιά του Χριστού μας. Η ηγεσία της νέας εποχής έχει καταστρώσει ένα εξαιρετικά λεπτομερές μυστικό σχέδιο για να ελαττήσει τα παιδιά μας και να τα οδηγήσει από τις μητέρες τους στην αγκάλι του σατανά. Και έχουν λεπτομερή σχέδια. Τα σχέδια αυτά είναι κατακτόνια που τα έσπηραν πριν περίπου 40 ολόκληρα χρόνια και αποδίδουν σήμερα τους καρπούς των στην κοινωνία. Ο αποκρυφισμός. Τι είναι αποκρυφισμός? Κάτι το οποίο δεν θέλει να φανερωθεί. Δεν θέλει να έρθει στο φως. Αυτό σημαίνει αποκρυφισμός. Αυτός ο αποκρυφισμός της νέας εποχής εξαπλώνεται με φοβερή ταχύτητα. Πρώτα-πρώτα, όπως σας είπα, σε εκείνο το έθνος που λέγεται Αμερική. Εκείνο πηγαίνει να εκμεταλλευτεί όλο εκείνο το κράτος, όλο εκείνο το έθνος, όλα εκείνα τα εκατομμύρια του κόσμου πηγαίνουν να εκμεταλλευτούν στον σατανά. Και εκείνα τα διεφθαρμένα σχέδιά τους εξαπλώνονται δυστυχώς και στούτο το έθνος που λέγεται Ελλάδα. Σκοτεινή νεοεποχική συνωμοσία εναντίον του έθνους, όχι μόνο του έθνους, αλλά εις όλους όσοι πιστεύουν στον Χριστό και είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Γι' αυτό προσπαθούν πώς να εξαφανίσουν αυτό το κράτος. Όλοι το καταπολεμούν, όχι για τίποτε άλλο, γιατί είμαστε χριστιανοί και ακολουθούμε τον Χριστό μας. Το πρόγραμμα του σατανά για να κακοποιήσει τα παιδιά μας δεν έχει όρια. Υπάρχουν παντού γύρω μας τα στοιχεία που δείχνουν ότι ο σατανάς με τη μεταμφίεση της νέας εποχής και του αποκρυφισμού έχει θέσει ως πρώτη προτεραιότητα την υποδούλωση της ψυχής των παιδιών μας. Εικόνες, ιδέες, σύμβολα της νέας εποχής, μαγεία, αποκρυφισμός, διεισδύουν στα παιδικά τηλεοπτικά προγράμματα τα οποία δείχνουν τηλεοράσεις, στα κινούμενα σχέδια, στις κινηματογραφικές ταινίες, παντού ευρίσκομαι τον διάβολο να ορίεται για να καταπάγει τα παιδιά μας. Εντοπίζονται τα σχέδια του σατανά και της νέας εποχής σε βιβλία, εκείνα τα οποία λέγουν κόμικς. Δεν τα λένε στα ελληνικά, τα λένε ή στα αγγλικά. Και ακούει το παιδάκι το μικρό να θέλει, κόμικ, θέλω το κόμικ, το μικρό, το μωρό, το βρέφο, δεν ξέρει τι λέει το χρυσό μου. Αυτό θέλει να δει. Μέσα σε παιχνίδια, μέσα σε κανονικά βιβλία, σε όλα τα είδη της μουσικής, ιδιαίτερως σε εκείνη την προμερά και κάθαρτη τη σατανική μουσική που λέγεται ροκ. Μέσα στην αποκαλυμμένη σύγχρονη μελαγχολική μουσική της νέας εποχής. Μέσα σε όλα αυτά κρύβεται η παγίδα του Αντιχρίστου για να πάρει τα παιδιά μας και να τα εξαφανίσει. Οι δημόσιες σχολικές αίθουσες δεν
σε παιδεία συγκρούσεων και συγχύσεως και ένας εκπληκτικά ψαλόμενος αριθμός έχουν μετατραπεί σε δυνάμεις της νέας εποχής. Σε δαιμονικούς χώρους λατρείας, μέσα στα σχολεία, αδερφοί μου, τα πίσω παιδιά κρατούν στα χέρια τους τα βιβλία της μαγείας, τα βιβλία της Σολομονικής και κάθονται πίσω όχι για να παρακολουθήσουν το μάθημα, αλλά για να κάνουν μαγεία στα μπροστινά παιδιά. Και εκείνα τα παιδιά αποχαγνώνονται, τα βλέπετε, και οδηγούνται αμέσως μέσα στα ναρκωτικά ή μέσα στην ηλικιότητα και το ομιλείς και δεν σε καταλαβαίνει. Είναι τα σχέδια της νέας εποχής του Αντιχρίστου. Δηλητηριάζουν και υποδουλώνουν το μυαλό των και τον χαρακτήρα των παιδιών μας με αποκρυφιστικές ιδέες, θεωρίες και λατρείες της νέας εποχής. Τα πολύτιμα παιδιά μας δεν είναι πλέον ασφαλισμένα και πρέπει να το γνωρίζουμε και να ανησυχήσει τούτο βέβαιος. Κάθε μέρα γίνονται γνωστές καινούργιες τρομακτικές ιστορίες σχετικά με γιατρούς, νοσοκόμους, ψυχιάτρους, επαγγελματίες της ολιστικής ιατρικής της νέας εποχής που κακοποιούν τα παιδιά. Στα χέρια αυτών των ανθρώπων που έχουν εκπαιδευτεί σε μεθόδους όπως καθοδηγούμενος υπνοτισμός, οραματισμός, διαλογισμός, θεραπεία με κρυστάλλους, ρεφλεξολογία, θεραπεία αντιθέτων σημείων, βιοενεργική ανάδραση, επικοινωνία με πνεύματα, αναγέννηση και ανάλυση προηγουμένων ζώων. Και βλέπετε ότι προσπαθούν σήμερα να δώσουν στα παιδιά μας ότι ο άνθρωπος γεννήθηκε από τον πίτικο. Τα παιδιά χρησιμοποιούνται ως πειραματόζωα για ένα πνευματικό βασανισμό και μια τελετουργική κακομεταχείριση. Τα παιδιά μας πληρώνουν ένα τρομακτικό τίμημα για την αιχμαλωσία της κοινωνίας μας μέσα στην νέα εποχή. Πολλοί έλλειποι κατατυρανούμενοι στα σημαίρας μας από δαιμονικές λατρείες που έχουν ως αποτέλεσμα τη συμμετοχή τους στην λατρεία και την τελετουργία του σατανά, και θα περιμένετε αυτές τις μέρες θα γίνουν οι δίκες εκείνων των παιδιών που κατέσπαξαν δύο γυναίκες για να κάνουν θυσία στον διάβολο. Και εκείνα τα παιδιά σήμερα με τα ηνωμένα φωνάζουν και λένε: σώστε τα παιδιά σας μόνο κοντά στον Χριστό. Αυτά λέγουν αυτά τα παιδιά, την όμως αυτά έγιναν παρανάγμα της νέας εποχής και του σατανισμού. Μια λόγω της σκοτεινή επιρροή, μια ονομασία που λέγεται heavy metal, είναι μια μουσική rock, βαρύ metal το λέει. Αυτά σκοτώνουν τα παιδιά μας σήμερα. Στο μεταξύ, το ποσοστό των αυτοκτονιών μεταξύ των εφήβων έχει εκτιναχθεί σε φοβερά ύψη. Δεν ακούμε τίποτε άλλο, ή μόνο αυτοκτονίες νέων παιδιών. Προβλέπονται στο μέλλον να τρέμουμε στην ιδέα ποια θα είναι η μοίρα αυτών των ανυπερασπίστων παιδιών. Τα αγόρια και τα κορίτσια σε ηλικία νηπιαγωγείου ή δημοτικού σχολείου, αυτά τα τρυφερά, τα έσπλαστα μυαλά υφίστανται συνεχή βομβαρδισμών από τον αποκρυφισμό της νέας εποχής και είναι πιασμένα στα δίχτυα του σατανά. Δεν είναι κρίμα αύριο να βλέπεις το παιδί σου, αδερφέ μου, να πέφτει θύμα μέσα σε αυτά τα νύχια του διαβόλου. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα τα κρατήσει, θα τα διαφωτίσει, θα τον δώσει να καταλάβουν
ότι όλα αυτά τα οποία γίνονται είναι εις βάρος αυτών των παιδιών. Αλλά δεν έχουμε περισσότερη ώρα. Η αγωνία την είδα να είναι εκδηλωμένη στο πρόσωπό σας για αυτά τα οποία ακούσαμε, αλλά δεν ακούσαμε να πούμε τίποτα. Και μετά τα οποία θα ακούσουμε την ερχομένη εβδομάδα, την Τετάρτη, η ώρα 6.30 πάλι στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, θα είναι εκείνα τα οποία δεν θα μας αφήσουν ούτε να κοιμηθούμε. Τόσο φοβερά πράγματα είναι μπροστά μας που ο φως μας έχει άγνοια φοβερή και έχουμε καθήκον εμείς ως πνευματική ηγέτες να διαφωτίσουμε τα παιδιά του Χριστού μας. Και από εκεί και πέρα είναι δικαίωμα καθένας να ακολουθήσει όποιο δρόμο θέλει. Φτάνει όμως εμείς να πούμε την αλήθεια. Παιδί μου, πρόσεχε, κίνδυνος θάνατος. Και από εκεί και πέρα αν θέλεις τον θάνατο, δικαίωμα. Ως εδώ, την ερχομένη Τετάρτη, την ίδια ώρα,